έκανε με τη Βόλσμπορ. Τώρα έχει και παράδοση αυτό. Γάμι σέτα. Άστο σε μένα. Σε κούρασε, είναι κιόλα. Έχει και παράδοση. Βέβαια. Σε παιδιά πεκταράσει να το πάει. Δεν μα έρθει σχέση με το. Άλλο μπορεί να γίνει το παιδί σε δύο χρόνια να γίνει. Η θέση είναι που παίζει που δεν είναι. Ο Σούντγκρεν, παιδιά, πρέπει να πηδάει την ημέρα τρεις Ελληνίδες. Oh, θα πει μου γνώμη. Το βλέπω τώρα και κοντινό το παιδί. Έφυγε ο Λόπες. Ο Ζακαρί Μπουσέ στείνει το τείχος. Oh, χώνε το σημόδι για να πει. Έφυγε ο Βασίλη Κωνσταντίνο, α, τον είδες θες. Όχι, δεν θυμίζω. Έφυγε, έφυγε ο Λιβάγια. Ο τερματοφύλακας. Ναι. Τον Γκαρσία άφησε. Να, Λιβάη Γκαρσία τελικά. Έτσι μοιάζει τουλάχιστον. Θες Ευρώπη. Μαντσίνι. Αυτά τα φάουλ, αυτά έχουν έτσι. Το ανόητο φάουλ. Δικαιωμάτα με αυτό το ανόητο, τραγικό. Το ανόητο φάουλ στο Σιμώση. Άσε το Σιμώση. Δεν το κάνει. Κοίτα, κοίτα μαζεμένο κόσμο. Άσε το Σιμώση. Είναι και μαζεμένο κόσμο. Είχε μαζεμένο κόσμο. Στην γωνιά του Μπουσέ. Δεν πιανότανε με τίποτα. Κωνσταντίνο. Δεν το υπολόγισε αυτό. Δημητριάδη, χαίρεσε, ψωμί έφαγε στον Άρη. Πιο πολύ ψωμί. Δεν ξέρω, κάτσε, ξέρω. Ψωμί δεν έφαγε άλλο. Δεν ψωμί δεν έφαγε στον Άρη. Κοίτα, τη γωνιά του τερματοφύλακα ήταν. Σαν σε προπόνηση το έφαγε και ο Μπουσέ. Και ο Μπουσέ, σαν σε προπόνηση το έφαγε. Έκανε το βηματάκι που μάλλον. Και λίγα άτομα αντίθεσε. Κι άλλο ήταν. Ούτε το βηματάκι δεν έκανε. Κοντό. Παράδεκτο. Και κοντά χεράκι. Κοντά χεράκι. Σαν σε προπόνηση το έφαγε, φίλε. Κοντά χεράκι. Χριστίδη τότε γι' αυτό, ο Σαργκάνη. Με τίποτα. Ναι, ειδικά ο Σαργκάνη με τίποτα. Κωνσταντίνο πάρα τότε. Ναι, ναι, ο Σαργκάνη με τίποτα. Σαργκάνη δεν τότε γι' αυτό. Ποιο ήταν τότε, ο Χριστίδη. Σου πω εγώ άλλο θεματοφύλακε. Βάντζικ θα έτρεπε τέτοιο γκολ. Όχι, άμα κάνω Βάντζικ. Κοντά γεράκι. Κοντό. Κοντά γεράκι. Βασίλη Βιντεάκη κατευθείαν τώρα. Χεράκι κοντά. Μα και εσύ τι κάνει τώρα, τον παραμπαμπητούσε με τη σουβλίτσα. Τα ίδια έκανε και για τον Πασχαλάκη χθες. Για να το δεις τι καραγκιόζης είναι. Ο Μπουσέ, ο Μπουσέ. Έτσι. Τα ίδια έκανες και με τον Πασχαλάκη χθες. Εκεί δεν σε είδα να κάνεις. Εκεί δεν σε είδα να κάνεις για την έξοδο. Στον κόλ του Ολυμπιακού ήσουν συνεφιασμένος. Καλά εσύ λέει ένας. Καλά που βρέσει. Α, ε. Στον κόλ του Πασχαλάκη δεν σε είδα. Καλά λέει τον Κάρτ. Ωραία. Ξεφτύλα. Θες να κάνεις έτσι. Κοντά τα χελάκια. Θες δεν κοροϊδεύες. Είδαμε τον Παλικαράτα. Αυτός είναι κοντό σου λέω. Τον Παλικαρά σου τον είδαμε χθες. Τον Παλικαρά σου, επειδή είναι φιλαράκο σου. Θα βγει Ευρώπη. Ε, άσε τώρα τι σε λέω εγώ. Στα αρχίδια μου η Ευρώπη. Απ' έξω στο conference. Τώρα και εσύ, Βασίλη, τώρα μην με κάνει τώρα. Τρέχει τόσο πρωτάθλημα ακόμα. Ναι. Ούτε τον Παναθηναϊκό να πάρει. Πώς το λέω. Βρήκε εκεί τον Μπουσέ. Τον Πασχαλάκη, τον Παλικαρά. 1,90 γίγαντα. Ο κολοσσός της Ρόδου που βγήκε χθες, που βγήκε έτσι χθες με κλειστά τα μάτια, δεν σε είδα να κάνεις. Σιγά σιγά. Δεν σε είδα να κάνεις τον Πασχαλάκι έτσι με τα κλειστά τα μάτια χθες, δεν σε είδα. Με κλειστά τα μάτια που βγήκε, στα τεφλά, τη γλωσσούρτη. Ψηλό, ψηλό τάβανο το σπίτι σου. Ναι. Κάνε να πατήσεις το κουμπί ρε όπως τόσο μπορεί ρε φίλε, εγώ δεν σου λέω όχι. Εγώ σου λέω τον παιχταρά με τα προσόντα, τον 1,90. Ο Μπουσέ καθόλου στο τόσο κέντρο. Κάκησε το παθέτσι, λέει ο Μανούτσο, Μανούχο. Έλα βρε τώρα, ούτε γάμα πήγαινε τίποτα, άιτε τα. Άιτε. Μέτρε, το... δεν ήταν εκτέλεση για να του φάει κανονικό τερματοφύλακα, συμφωνώ. Εννοείται. Δικαίω σειρά, Πασχαλάκης, ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας. Λέει ο... Το γεγονός ότι χωρίς να κάνει βηματάκι λάθος έφαγε αυτό τον γκολ ο Μπουσέ, φύγε, φύγε, φύγε από goalkeeper, άστο. Κοίτα, χωρίς να κάνει βηματάκι λάθος. Απαράδεκτο. Χεράκια, τίποτα, δεν έφτανε. Ο Σαμπάνης δεν το δει αυτό. Ο Σαμπάνης δεν το δει αυτό. Ποιος Σαμπάνης δεν το δει. Σαμπάνης. Το παιδί, γιατί θα απολωνόταν. Μόνο που θα απολωνόταν, ναι. Άιντε, επιστροφή του, πώς το λένε, ο Μπιτσερικά του Σαμπάνη. Πρέ, εγώ τον Άρη, τον ξέρω σαν τα σκατά μου. Τους ξέρω. Πρωτάθλημα. Με το μάλλον, πάλι πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς. Μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς. Ένα στον πάγκο, δεν από τον πάγκο. Μόνο σου τα λες, μόνο σου τα ακούς για πρωτάθλημα. Ούτε Ευρώπη θα βγει. Καλά, καλά. Καλά. Εσύ ξέρουμε ότι περιμένεις μια στραβή του Άρη για να βγάλεις τη φωλή σου, το ξέρουμε. Μια στραβή έτσι. Μέχρι πριν δύο αγωνιστικές ο Άρης ο Μαδάρα και εσείς οι Παοξίδες πήρατε αυτούς. Τώρα χάνει ο Άρης πια ούτε τον Μπακ. 10 βαθμούς λέει από τον Μπακ. Έτσι. Γιατί το φάγατε. Φαλοτούμπα, συνέχεια. Το τερματοφύλακα γιατί το φάγατε.
Έχεις κάνει περισσότερα τέτοια και από τον Μελισανίδη τον, που είχαμε κανένα καιρό στο Ολυμπιακό. Τον Ιωάννη. Κάθον. Βασίλης Κωνσταντίνου. Ξέρεις τι, είστε και οι δύο, λέτε και ο Βασίλης τώρα λέει αλήθειες, αλλά και εσύ ναι, είστε πραγματικά απολαμβάνω. Γι' αυτό είναι η Ρακλής, στα αρχίδια μου, απολαμβάνω. Ναι, γιατί τώρα, να σου πω κάτι ξεκάθαρα, είμαι Αριανός εγώ, έτσι. Αν δεν βγω φέτος δεύτερος, έχω πρόβλημα. Θα τρελαθώ. Θα βγάλω μπιμπίκια. Αν δεν... Ευρώπη. Ναι, έχει, σου δίνω δίκιο. Σου δίνω τώρα δίκιο σε όλα τα άλλα που λέει. Χθες τίποτα, χθες μαλάκα εσύ συνέφιασες. Έγινε στα μούτρα σου, στον κόλ του πάω. Άμα είχα παόξι, εδώ δεν έχετε κανένα παόξι. Καλά είπε ο άλλος. Εκεί να καλά είπε ο άλλος. Το κουλιανό, έχω τον κουλιανό. Ευτυχώς βρέσει και τα δάκρυα κρύβονται. Παόξι, είπε. Φέρτε ένα παόξι. Ο κουλιανός δεν θα έρθει. Θα έρθει την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός ήταν. 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 Μικρό. Και εσύ, εσύ θα τον πάσω. Για κάνω. Ποτέ δεν ήμουν. Ψήφισανε, αλλά δεν ήμουν. Ποτέ δεν ήμουν τίποτα. Κι άλλοι ήταν με το Ζαγοράκι. Τι να κάνουμε.